Τώρα, να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Χαρά μου. Η επίσκεψή σας στην Κρήτη και στο Ηράκλειο συγκεκριμένα γίνεται με αφορμή μια εκδήλωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, σωστά, αύριο στο εργατικό κέντρο του Ηρακλείου. Αύριο στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Ναι. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε καταρχάς να ξεκινήσουμε από τις πληροφορίες των τελευταίων ωρών που θέλουν τον κύριο Τσίπρα να κατεβαίνει στην Κρήτη την Τρίτη που μας έρχεται. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, ισχύει. Έχει οριστικοποιηθεί ισχύει. Το πρόγραμμα. Είναι να κλείσουν τα τελευταία ζητήματα για την επίσκεψη, αλλά θα γίνει η επίσκεψη στο πλαίσιο των επισκέψεων που κάνει όλο το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και υπάρχει έτσι σκέψη για ανοιχτή ομιλία στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού? Ακόμα δεν έχει κλείσει για το αν θα γίνει ανοιχτή ομιλία. Ξέρετε ότι περισσότερο όλες αυτές οι επισκέψεις κυρίως βασίζονται σε επαφή με παραγωγικούς φορείς και σε, αν θέλετε, σε μια πιο. Μη τόσο τυπική επαφή με τους πολίτες. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε στο μείζον το οποίο συζητάτε εντόνως. Δεν είναι άλλο από την ακρίβεια. Φαντάζομαι δεν εκπλήσεστε. Οι οικογένειες κυριολεκτικά γονατίζουν. Όλοι καταναλώνουμε ρεύμα, όλοι χρησιμοποιούμε βενζίνη, αλλά τα βάρη έχουν πέσει πραγματικά στις πλάτες των καταναλωτών. Επιτρέψτε να ξεκινήσω από μια πολύ μικρή αποτύπωση για να έχουμε εικόνα του μεγέθους του προβλήματος. Mm-hmm. Με βάση μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, το 50% των νοικοκυριών, για το 50% των νοικοκυριών το εισόδημα τελειώνει στις 20 του μήνα. Άρα μιλάμε ότι πλέον έχουμε ξανά επιστρέψει σε μια κατάσταση που όχι απλά η ευάλωτη, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών αντιμετωπίζουν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Και το χειρότερο από όλα, επιτρέψτε να πω, είναι ότι ακόμα δεν έχουμε αντιμετωπίσει κανονικά το κύμα που θα φέρει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και είναι μια κατάσταση η οποία θα διαρκέσει επί μακρόν. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό δείχνουν. Αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα όμως δεν φορτώνονται στα της Ουκρανίας. Να υπενθυμίσω εδώ ότι η Ελλάδα έχει αρνητικό ρεκόρ στις τιμές χονδρεμπορικής στο ρεύμα ήδη από τον Νοέμβρη. Ναι, όντως, πριν Άρα υπάρχουν μια σειρά από κεντρικές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη που μας έχουν φέρει εδώ. Πρώτα απ' όλα η βίαιη απολιγνητοποίηση. Mm-hmm. Το γεγονός ότι δηλαδή ο λιγνίτης δεν συμμετέχει στο βαθμό που θα έπρεπε να συμμετέχει στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Δεύτερον, ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη που έχει βασικό μισθό χαμηλότερο σε σχέση με το 2010. Εμείς επιμένουμε ότι υπάρχουν επιλογές σήμερα και για την ενέργεια και για τον μισθό και για το ΦΠΑ στα τρόφιμα και για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης να μειωθούν σε καύσιμα, φυσικό αέριο κτλ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην το κάνει. Γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, αντί να προστατεύει τους πολίτες, προστατεύει την αισχροκέρδεια. Βέβαια, σε ό,τι αφορά ειδικά το θέμα του πλαφών στην τιμή του ρεύματος, έχετε ακούσει τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτό θα οδηγήσει σε επιβάρυνση του εθνικού προϋπολογισμού και είναι κάτι το οποίο εσείς το αποκρύπτετε σκοπίμως, δηλαδή είναι λίγο σαν φαύλος κύκλος. Όχι, μπορώ να δώσω δύο πολύ απλά παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα, ο κ. Μητσοτάκης ακόμα δεν παραδέχεται για το αν υπάρχουν υπερκέρδη ή όχι στις εταιρείες ενέργειας. Και όποιος δει τη διαφορά. Μόλις πάρει στα χέρια του τα στοιχεία, θα προχωρήσει στη φορολόγηση. Όποιος δει τη διαφορά ανάμεσα στις τιμές λιανικής και στις τιμές παραγωγής, καταλαβαίνουν ότι το τελευταίο 7μηνο οι εταιρείες ενέργειας στη χώρα έχουν περίπου 1,5 εκατομμύριο, αυτό που η Κομισιόν ονομάζει ουρανοκατέβατα κέρδη. Το να αρνείσαι να φορολογήσεις αυτά τα κέρδη, δηλαδή να αρνείσαι να φορολογήσεις ένα πολύτιμο έσοδο για τον κρατικό προϋπολογισμό, δείχνει ότι επιλέγεις να καλύψεις την αισχροκέρδεια. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση, εμείς λέμε να κάνουμε αυτό που κάνει η Γαλλία. Η Γαλλία επέλεξε συνειδητά και έβαλε ένα πλαφόν στη γαλλική ΔΕΗ. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε μέσα στην κρίση να είμαστε η μοναδική χώρα που ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι να μην πιστεύει στα δημόσια εργαλεία. Είτε τα δημόσια εργαλεία είναι μια δημόσια ΔΕΗ, είτε αν θέλετε είναι ένα εθνικό σύστημα υγείας. Και τρίτη φράση, 14 χώρες στην Ευρωζώνη, με τελευταία στην Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, μείωσαν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Πόσο θα κόστιζε αν για έναν ολόκληρο χρόνο μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κατώτατο όριο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα κόστιζε 1,5 δις. Ακριβώς όσο κοστίζει η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Άρα δεν είναι ζήτημα δυνατοτήτων ή όχι. Είναι ζήτημα επιλογών. Έτσι ισχυρίζεται τουλάχιστον η κυβέρνηση και λέει ότι δεν αρκεί να ψάχνουμε κάτι απλά επικοινωνιακά ωραίο για να πούμε στον κόσμο και ότι εξετάζει τα περιθώρια που έχει και σε δημοσιονομικό επίπεδο. Κοιτάξτε, μπορούμε να δούμε με πολύ απλά δεδομένα το ποιος έχει δίκιο στις προβλέψεις που κάνει. Όταν ξεκινούσε η ενεργειακή κρίση, ο κύριος Κρέκας έλεγε ότι οι αυξήσεις στους λογαριασμούς θα είναι 2 με 3 ευρώ. Και οι λογαριασμοί έχουν έρθει 3 και 4 φορές πάνω. Άρα το ποιος έχει αξιοπιστία στα νούμερα που δίνει και ποιος δεν έχει αξιοπιστία στα νούμερα που δίνει, δυστυχώς ή ευτυχώς το έχει κρίνει η ίδια η ζωή.
Το να μην μειώνεται αυτή τη στιγμή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αφορά τους πολίτες, αφορά τους επιχειρηματίες, αφορά τα μικρά και τα μεγάλα μαγαζιά, αφορά τους αγρότες. Ο αγροτικός κόσμος πλέον έχει τεράστιο πρόβλημα παραγωγής. Και το τεράστιο πρόβλημα παραγωγής που έχει ο αγροτικός κόσμος θα το βρούμε όλοι μπροστά μας για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί και τα τρόφιμα θα ακριβήνουν πάρα πολύ, αλλά και γιατί βάζουν πλέον πολύ λιγότερες ποσότητες. Πολλές εκτάσεις μένουν ακαλλιέργητες, γιατί οι αγρότες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος παραγωγής. Και αυτό, ξαναλέω, δεν προκλήθηκε τώρα από την Ουκρανία. Οι πρώτες ύλες, τα λοιπάσματα, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί η τιμή τους ήδη από τον Οκτώβρη. Και η κυβέρνηση απλά παρακολουθεί το πρόβλημα. Και όχι απλά παρακολουθεί, αλλά αρνείται να κάνει τα αυτονόητα. Με αυτή την έννοια, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιλέξει την ακρίβεια. Άρα λέτε ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης και προτεραιοτήτων που θέτει. Κάποιος λοιπόν μπορεί να παρακολουθεί, μπορεί να σας πει ότι ωραία κρίνετε τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Το θέμα είναι τι μέτρα προτείνετε εσείς. Καλό είναι να βλέπεις και να κάνεις ανάγνωση του προβλήματος επί του πρακτέου τι γίνεται, γιατί και τα μέτρα θέλουν χρήμα. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από μέτρα τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Η αύξηση του βασικού μισθού. Όταν το 19 η προηγούμενη κυβέρνηση αύξησε 27% τον μισθό για τους κάτω των 25 και 11% τον μισθό συνολικά, τι συνέβη? Συνέβη ότι και τα δημόσια έσοδα βελτιώθηκαν και η κατανάλωση αυξήθηκε. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά από την εμπειρία σας ότι το σύνολο του βασικού μισθού πήγαινε στην κατανάλωση. Δεν αποταμιεύει κάποιος που είναι στο βασικό μισθό. Άρα, πρώτο βήμα που θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει ο βασικός μισθός να αυξηθεί στα 800. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιβάλει πλαφόν στο μισθό. Δεύτερο βήμα, η φορολόγηση, το ξαναλέμε, των ουρανοκατέβατων κερδών που υπάρχουν στις εταιρείες ενέργειας. Τρίτο βήμα, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα όρια που επιτρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, όταν σου δίνει η εργαλειοθήκη της Κομισιόν ένα τόσο σημαντικό εργαλείο, είναι σαν να σου έχει δώσει ένα πολύ καλό σφυρί και εσύ να προσπαθεί να καρφώσει μία πρόκα με το χέρι. Είναι σίγουρο ότι δεν θα δουλέψει. Και με αυτά τα μέτρα, προφανώς και η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Και να το πω διαφορετικά, αν δεν πάρουμε αυτά τα μέτρα τώρα, αν η κατάσταση συνεχίσει έτσι όπως πάμε για το επόμενο τρίμηνο με εξάμηνο, τότε πολλοί κόσμοι, χιλιάδες πολίτες θα φτωχοποιηθούν και κινδυνεύουμε με πάρα πολλά λουκέτα. Και όταν συμβεί αυτό, τότε δεν υπάρχει αντιστροφή ή είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση. Πάμε λίγο στο πεδίο των εκλογών, διότι έχει ανοίξει η συζήτηση για τα καλά, πρόωρα βέβαια, σε ό,τι αφορά ιδίως τις κυβερνητικές συνεργασίες, αλλά θέλοντας και μη όλο αυτό, εμπλέκει και το κίνημα αλλαγής και το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι συζητάει πλέον για κυβερνήσεις συνεργασίες, αποτυπώνει αυτό το οποίο βλέπουν όλοι οι πολίτες έξω. Δεν υπάρχει καμία κυριαρχία αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας και δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να καταφέρει να πιάσει αυτοδυναμία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχτηκε δημόσια το γεγονός ότι η κυβέρνηση του έχει πάρα πολύ μεγάλη φθορά. Και ο λόγος που έχει φθορά είναι πραγματικός. Εδράζεται σε αυτό που συζητάμε τόση ώρα για την ακρίβεια και στο γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην δράσει για να προστατεύσει τους πολίτες. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ξεκάθαρα το εξής, ότι ο τόπος χρειάζεται μια προοδευτική κυβέρνηση. Και προοδευτική κυβέρνηση σημαίνει συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο. Σημαίνει ρύθμιση και διαγραφή ενός μέρους του πανδημικού χρέους, δηλαδή του ιδιωτικού χρέους που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία, και με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσουμε ανοιχτές χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σημαίνει ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας και συνολικότερα του κοινωνικού κράτους. Ξεχνάμε και δεν συζητάμε το γεγονός ότι πλέον η Ελλάδα ξεπέρασε σε απώλειες αναλογικά ένα εκατομμύριο κατοίκους την Ταλία και το Βέλγιο. Η χώρα είσαι μια υγειονομική τραγωδία. Και ο λόγος που ζήσαμε αυτήν την υγειονομική τραγωδία είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν πίστεψε στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και προφανώς στήριξε στο βασικό μισθό και τα μέτρα για την ακρίβεια. Σε αυτή την ατζέντα εμείς καλούμε και τις πολιτικές και τις κοινωνικές δυνάμεις για να υπάρξει μια προοδευτική διακυβέρνηση την επόμενη μέρα. Επειδή κάνατε αναφορά στη φθορά που συνοδεύει αυτή την περίοδο την κυβέρνηση, αυτό είναι κάτι που αποτυπώνεται και μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Το θέμα είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν να αντλείτε εσείς ο όφελος, τουλάχιστον επί της παρούσης, από αυτή τη φθορά. Θέλω να είμαι προσεκτικός με τις δημοσκοπήσεις και να υπενθυμίσω το εξής, ότι στις τελευταίες εκλογές που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε 32%, μέχρι και τελευταία στιγμή δεν υπήρχε δημοσκόπηση που να δώσει το ΣΥΡΙΖΑ πάνω από 27. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι όποιος δει λίγο διαχρονικά τις δημοσκοπήσεις θα δει ότι υπάρχει. Μπορούμε να το συστήσουμε για μια σειρά από λόγους, μια δομική υποεκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο κοιτάμε εμείς δημοσκοπήσεις είναι ότι με βάση τελευταίες μετρήσεις η τεράστια πλειοψηφία του κόσμου συμφωνεί με τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί οι εκλογές κρίνονται στο πρόγραμμα. Δηλαδή συμφωνεί με την αύξηση του βασικού μισθού, συμφωνεί με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και την ίδια στιγμή σε ποσοστά άνω του 75% κρίνει ότι αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση είτε δεν φτάνουν είτε δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο που είναι τα πάντα ανοιχτά
Και αν κάποιος πιστεύει ότι είναι κλειδωμένες οι δυναμικές, πολύ γρήγορα θα διαψευστεί με πανηγυρικό τρόπο. Με δεδομένο ότι στο εσωτερικό σας καταγράφονται διαφωνίες από την αριστερή ομπρέλα, μπορεί να υπάρξει σύγκληση απόψεων και να βγει ενδεχομένως ακόμη πιο ισχυρός ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το συνέδριο. Και ποια θα είναι και η κατεύθυνσή του. Θα είναι αριστερή αμυγός ή θα συναντηθεί στο κέντρο και με άλλες δυνάμεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει κάτι μοναδικό για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Έχει καταφέρει να είναι μια πραγματικά δημοκρατική δύναμη. Αυτό το οποίο, αν θέλετε, στο εξωτερικό είναι ο κανόνας για τα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι οι πολίτες πια είναι με την λογική της μοναδικής αλήθειας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι τόσο πολυεπίπεδα που το να υπάρχει διάλογος και διαφορετικές προσεγγίσεις, εγώ επιμένω ότι είναι πλούτος και δίνει δύναμη και αυτοπεποίθηση στον χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα παλεύει για μια προοδευτική κυβέρνηση. Και μια προοδευτική κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των αγροτών, των εργαζομένων, των ανέργων, των νέων ανθρώπων, σε μια, θα έλεγα, αριστερή, δημοκρατική και προοδευτική κατεύθυνση. Άρα νομίζω ότι αυτά δεν είναι αντιπαραθετικά, αλλά μπορούν να συναντηθούν και να υπάρξει μια προοδευτική σύνθεση. Κύριε Λιόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.